Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας απόγευμα. Εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του πρώτου Λυκείου Κορίνθου, η οποία είναι πλέον έτοιμη να παραδοθεί προς χρήση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, του Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού, του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδε, αλλά και άλλων φορέων. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, του Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού και του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδε εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του πρώτου Λυκείου Κορίνθου, η οποία είναι πλέον έτοιμη να παραδοθεί προς χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η νέα αυτή προσθήκη καλύπτει τις ανάγκες που έχουν προκύψει με τη μεταγραφή επιπλέον μαυτών και η ποιότητα κατασκευής της ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου υλοποιήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αφού πρώτα εγκρίθηκε από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, που κατανόησε τις ανάγκες για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος. Εγκαινιάζουμε μια καινούργια πτέρυγα η οποία έτσι όπως υπόθηκε προηγούμενα δίνει ανακούφιση και δίνει νέες δυνατότητες για τους μαθητές αλλά και γενικότερα για το σύστημα της εκπαίδευσης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι αυτές οι στιγμές είναι στιγμές οφειλής και χρέους απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες που σε αυτούς ανήκουν όλα αυτά τα πράγματα. Και μόνον σε αυτούς ανήκουν. Εμείς από θέσεις ευθύνης και καθήκοντος είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρινόμαστε στην προσδοκία, αλλά να ανταποκρινόμαστε στην ελπίδα και στην πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο μόνος κακός σύμβουλος είναι η μιζέρια, η αντίληψη ότι όλα αυτά τα πράγματα προετοιμάστηκαν και κάποιοι τα εκτέλεσαν, δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον είναι να κατακτάμε καινούργιες θέσεις. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αυτή είναι η ευθύνη μας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μετά από πολλά χρόνια βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον προάβλιο χώρο που πέρασα 6 χρόνια από τη ζωή μου ως μαθητής και μερικά από αυτά ήταν στο υπόγειο, κάτω στις αίθουσες του υπογείου. Τότε εκεί στεγαζόταν το γυμνάσιο. 2 τουλάχιστον χρόνια είμαστε στο υπόγειο, σε όχι τόσο καλές συνθήκες, πολύ χειρότερες από σήμερα, παρόλο το σχολικό συνότημα ήταν νεότερο τότε. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί σήμερα μια προσπάθεια κοινή, που ξεκινάει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά επιταχύνθηκε το τελευταίο διάστημα, σήμερα ολοκληρώνεται με τα εγκαίνια αυτού του σχολικού συγκροτήματος και την παραχώρησή του βεβαίως στην εκπαίδευση και εγώ θα χαρώ και θα χαίρομαι αυτοί οι φορείς εκπαίδευσης, οι καθηγητές και οι μαθητές να θεωρούν ότι αυτό είναι η ιδιοκτησία τους. Γιατί αυτό θα τους κάνει να το σέβονται, να το αγαπούν και να προσπαθούν καθημερινά να το διαφυλάτουν. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία σε όμορφες συνθήκες διδασκαλίας να έχει διάρκεια και να μην χρειάζεται η επέμβαση συνέχεια του Δήμου για συντηρήσεις εξαιτίας βανδαλισμών ή οτιδήποτε άλλο έγνομων ενεργειών. Ευχαριστούμε που σήμερα βρίσκεστε εδώ μαζί μας στο χώρο του πρώτου Γυμνασίου Κορίνθου. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε γιατί μας κάνατε να μας καλέσετε στα εγγένεια αυτού του σχολείου. Βεβαίως τα κτίρια ανήκουν στο Δήμο, αλλά όμως εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε κακοπληρωτές ενοικιαστές, αλλά είμαστε ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων, έτσι τα βλέπουμε, γιατί πολλοί καθηγητές 30-35 χρόνια θα βρίσκονται μέσα σε αυτά. Με θετικό μάτι βλέπει τις εξελίξεις στο θέμα των κρουαζιερόπλοιων και τα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Βασίλης Νανόπουλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός.
Θετικά βλέπει τις εξελίξεις ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός σχετικά με την δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλη Νανόπουλου, ότι δηλαδή έχει κλειστεί η συμφωνία για να έρχονται δύο φορές την εβδομάδα κρούας γερόπλια στην Κόρινθο με 1.800 άτομα το κάθε ένα από αυτά, με σκοπό την ανάπτυξη της Κορινθίας αλλά και των επιχειρήσεων. Είναι θετικό όλοι να προσπαθούμε για το καλό της πόλης μας, για το καλό του Δήμου μας. Αυτή τη στιγμή με έχει ενημερώσει και εμένα ο κύριος Νανόπουλος ότι υπάρχει μία πρόθεση από μία ναυτιλιακή εταιρεία να κάνει κάποια δρομολόγια με κρουαζερόπλια με αφετηρία ή προορισμό την Κόρινθο. Αυτή είναι μία θετική εξέλιξη αν υπάρξει και εμείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εγώ αλλά και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να υπάρξει αυτή η προοπτική. Όμως θα πρέπει να κατευθεί επίσημα στα αρμόδια όργανα που για αυτή την περίπτωση είναι οι λιμενικές αρχές και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είναι αυτοί οι δύο που θεσμικά θα αποφασίσουν για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που είναι αυτός που διαχειρίζεται το λιμάνι και οι λιμενικές αρχές για να δουν τους τρόπους με τους οποίους θα εξυπηρετήσουν τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία. Μέχρι σήμερα, από ό,τι με έχει ενημερώσει ο κύριος Παπάς, τέτοια πρόθεση δεν έχει κατατεθεί επίσημα. Εμείς, αν κατατεθεί, θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Για τις κλοπές ρεύματος από τους Ρωμά, από κολόνες της ΔΕΗ, μίλησε ο νέος διευθυντής της ΔΕΔΙΕ, νομού Κορινθίας, κύριος Αλέξανδρος Δελιγιάννης, ενώ αναφέρθηκε και στις κλοπές των μετασχηματιστών που κλέβουν ασυνείδητοι με σκοπό να τους πουλήσουν για λίγα μόλις ευρώ. Συνελήφθησαν στο ζευγουλατίο Κορινθίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας δύο ημιδαπή Ρωμά ηλικίας 21 και 26 ετών αντίστοιχα, γιατί ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους. Στο θέμα αναφέρθηκε ο νέος διευθυντής ΔΕΔΙΕ Κορινθίας, Δελιγιάννης Αλέξανδρος. Είναι μια κατάσταση που από πάρα πολλά χρόνια μας απασχολεί. Συνήθως επεμβαίνουμε μαζί με την αστυνομία και αποξυλώνουμε τα παράνομα δίχτυα τα οποία είναι κρεμασμένα στις κολόνες και στα δίχτυα της ΔΕΗ, έτσι ώστε το δίχτυό μας να παραμένει πάντοτε σε ασφάλεια. Και κατόπιν γίνεται η σχετική διαδικασία, δηλαδή πηγαίνουμε στην αστυνομία και καταθέτουμε μήνυση. Παράλληλα, ο κ. Δελιγιάννης μίλησε και για τις κλοπές με τα σχηματιστές που κάποιοι επωφελούνται από το χαλκό με σκοπό να τον πουλήσουν για λίγα μόλις ευρώ. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή της Κορίνθου, όπου κάποιοι λιμένονται σε απόμερα σημεία, σε αγροτικές κυρίως περιοχές, όπου πάνε και κατεβάζουν τους μετασχηματιστές με σκοπό να τους ανοίξουν και να πάρουν τον χαλκό μέσα από τα τυλίγματα του μετασχηματιστή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε έξαρση πιο περισσότερο εδώ και λιγότερο σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Εμείς σαν ενέργειες που έχουμε κάνει είναι να ενημερώνουμε την αστυνομία. Έχουμε μια εταιρεία η οποία κάνει φύλαξη των μετασχηματιστών στην περιοχή έτσι ώστε σε όλο το βράδυ. Σε διαρκή κίνηση λοιπόν υπάρχουν κάποιοι φύλακες αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε από τους μετασχηματιστές και ελέγχουν τυχόν κάποια παράξενη κίνηση ή αν τυχόν εκείνη τη στιγμή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι επί του δίστυλου και προσπαθεί να κλέψει τον μετασχηματιστή. Όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα θέλαμε τη βοήθεια και των κατοίκων εάν παρατηρήσουν κάποια παράξενη ή ύποπτη κίνηση στην περιοχή τους όπου είναι οι συγκεκριμένοι μετασχηματιστές και ηλεκτροδοτούν τα χωράφια τους, τις γεωτρήσεις των χωραφιών τους ή τα σπίτια τους, να ενημερώνουν την ΔΕΗ στο τηλέφωνο των βλαβών ή να παίρνουν και την αστυνομία την ίδια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο οργανωμένα και συντονισμένα αυτό το γεγονός. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στα φρεάτια σε συνοικίες της Τρίπολης αφού τα φύλλα των δέντρων πέφτουν μέσα σε αυτά με αποτέλεσμα να φράζουν κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Φθινοπόριασε για τα καλά στην Τρίπολη και άρχισαν οι πρώτες δυνατές βροχές. Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα χειροτερέψει. Ήδη τα πεσμένα φύλλα από τα δέντρα σε διάφορα σημεία της πόλης βουλώνουν τα φεράτια στους δρόμους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Η ΔΕΙΑΤ δέχεται αρκετές κλήσεις και ανταποκρίνεται άμεσα, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φρεατίου στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντίστασης και Βαγγέλη Οικονομίδου.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιανακούρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας Γιώργος Ρουμελιώτης επισκέφθηκαν τα καπί του Δήμου Τρίπολης. Στα καπί της πλατείας Βαλτετσίου βρέθηκαν σήμερα για να ευχηθούν σε ηλικιωμένους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιανακούρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας Γιώργος Ρουμελιώτης. Οι δύο αιρετοί μίλησαν με τους ηλικιωμένους, άκουσαν τα προβλήματά τους αλλά και τις δικές τους ιστορίες και έπαιξαν μαζί τους πρέφα. Εδώ από υγεία καλούτσικα περνάμε. Από οικονομικής απόψεως μας λείπουν πολλά. Και αυτοί που τα έχουν πρέπει να τα δώσουν στη φτώχεια. Τίποτα άλλο. Σήμερα έτσι σας ευχήθηκε κανένας χρόνια πολλά που και είναι... Ευχεί, αν έχω να δώσω τίποτα σε κανένα εγγόνι είτε μικρό παιδί, να μου πει ευχαριστώ παπουλιτά. Η σύνταξη φτάνει τελικά. Εμένα με φτάνει, αλλά τους περισσότερους δεν τους φτάνει. Ναι. Έχετε περιορίσει δηλαδή πράγματα. Κάτι τρώω λιγότερο τώρα γιατί με βλέπετε, άμα φάω και πολύ. Να είστε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά λοιπόν για επίσης, σήμερα. Δεν ενδιαφέρεται κανένα για εμάς. Τίποτα άλλο. Η σύνταξη οπότε... φτάνει. Όταν έχουμε 5-6 άτομα 7 να ταΐσουμε, τι κάνουμε. Σήμερα ήρθε κανένας εδώ, σας ευχήθηκε, είπε κάτι. Μπορεί να έχουν εργασία, πρέπει και να μην ήσταν σήμερα. Κανένας δεν λέει ότι η σύνταξη των 7 είναι σήμερα. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να πάνε καλύτερο κόσμο, μπορεί να πάει καλύτερα, μπορεί. Μπορεί να πάμε και χειρότερα. Αλλά οι άρχοντες του κράτους μας, αυτοί που τα φάγανε πολλά λεφτά, δεν είδαν να πιάσουν κανένα ντουγκάλινο το παντελόνι, να περπατάει ξυπόχεται στην πλατεία. Μάλιστα. Για να μας πείτε κι εσείς. Σήμερα γιορτάζετε τρίτη ηλικία. Πώς περνάει λοιπόν η τρίτη ηλικία σήμερα? Καλά περνάει. Άμα έχεις το παραδάκι. Υπάρχει λοιπόν το παραδάκι, όχι? Να σας πω, εμείς είμαστε γερόντια, αυτά που παίρνουμε καλά περνάμε. Δηλαδή τα φέρνουμε, πω να σου πω. Ναι. Όχι, φτωχό που άριστα. Καλά περνάμε. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο καπί της Τρίπολης να δούμε από κοντά τους γερόντους μας, γιατί σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα της τρίτης ηλικίας. Σήμερα γιορτάζουν οι γεροντές μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυμόμαστε μόνο σήμερα που γιορτάζουμε. Τα κυρατιά πρέπει να θυμόμαστε κάθε μέρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μόχθησαν, ειδικά είναι η γενιά εκείνη, η οποία παρέλαβε μια Ελλάδα φανατισμένη, μια Ελλάδα πληγωμένη, μετά την δεκαετία 40-50, μετά από την κατοχή και έναν πολύ κακό εμφύλιο πόλεμο, και αυτοί δουλέψανε να στήσουν την νέα Ελλάδα. Τους κοστάμε λοιπόν μεγάλη εμπιστοσύνη και πρέπει να είμαστε κοντά τους και να τους παρασταθόμαστε σε ό,τι θέλουν. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα να ευχηθούμε προς τα χρόνια πολλά, να είναι καλά και να τα, όχι να τα κατακατεχιλιάσουν, γιατί πιο πολύ είναι κοντά στα 100. Μαζί με τον Περιφερειάρχη Αρκαδίας, κύριε Γιανακούρα, πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη στα καπί της Τρίπολης. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τη στοργή μας και την αγκαλιά μας. Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία στη Σπάρτη με την τελετή λήξης και τη βράβευση των συμμετεχόντων των Σπάρταθλων, μετά και τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Το πιο πετυχημένο Σπάρταθλων των τελευταίων ετών ήταν το φετινό που ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία στη Σπάρτη με την τελετή λήξης και την βράβευση των συμμετεχόντων από το Διεθνή Σύνδεσμο Σπάρταθλων. Αυτό φαίνεται μέσα από μια σειρά στοιχείων που προέκυψαν μετά την 36ωρη διάρκεια του επίπονου αγώνα που ξεκίνησε από την Ακρόπολη και ολοκληρώθηκε με τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Για άλλη μια χρονιά φέτος ο Στέλιος Αναστασιάδης εκπροσωπεί τον αθλητικό όμιλο των Ομοίων Κορινθίας. Στόχος και φέτος είναι ο τερματισμός στην πρώτη θέση από τους Έλληνες. Ήδη έχει ξεκινήσει και πάει πάρα πολύ καλά. Ο ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος πέρα του αναμενόμενου. Οι συνθήκες γενικά είναι καλές, καλύτερες από την περσινή χρονιά και ευελπιστούμε σε καλύτερο. Οργάνωση βλέπουμε ότι υπάρχει, βλέπουμε και πολλούς φορείς που βοηθούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Υπάρχει η διοργάνωση, κάθε χρόνο βελτιώνεται παρόλο την κρίση που περνάμε. Είναι μια διεθνής διοργάνωση, συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο. Το Σπάρταθλο έχει μια διεθνή αναγνώριση με αθλητές από την Ιαπωνία,
τη Γερμανία, την Αγγλία, την Πολωνία και την Αμερική. Είναι μια διοργάνωση που είναι τιμή για όποιον συμμετέχει. Απλά μόνο και να συμμετέχει και αυτή την τερματίζεται. Είναι μια διαφορετική, υπερβατική έννοια αγωνιστική. Δεν έχει καμία σχέση με συμβατικούς αγώνες που τα μέτρα σύνδεση είναι διαφορετικά. Είμαι στέλεχος στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Είμαστε μια θεατρική οργάνωση. Και εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουμε το θεσμό του Σπάταθλου και έρχομαστε εδώ πέρα στον σταθμό Συνελάσκαν για να βοηθήσουμε κι εμείς, να συνεισφέρουμε ως εθελοντές, να βοηθήσουμε όλους τους αθλητές στην προσπάθειά τους. Βλέπουμε κάποια κεράσματα, τι ακριβώς είναι? Εδώ πέρα είναι όλα αναψυκτικά και βοτάρια από τους αθλητές και φαγητά για να τους ενισχύσει την προσπάθειά τους στον δρόμο που έχουν να κάνουν μέχρι τη Σπάρτη. Βεβαίως κάτι που να θυμίζει και λίγο την περιοχή μας. Εμείς εδώ θα δούμε το χαμόγελό μας και την καλή διάθεση να τους δώσουμε λίγη ακόμα δύναμη για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Μήπως προκαλείται από όσο υπάρχει? Νομίζω ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια ένα θεσμός που έχει αποκτήσει και αναγνωρισιμότητα και αυτό νομίζω ότι πλέον το έχουν εκτιμήσει όλοι εδώ πέρα στην περιοχή και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον με την Λίλη Μουζάκη. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, να έχετε ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.